Λεβαδιακό με τον Πολέτο. Ο είναι καλός χειριστής, ο Βραζιλιάνος έχει σηκώσει κεφάλι και αλλάζει παιχνίδι. Η κάθετη πάσα για τον Ήλι το σουτ δεν πέρασε. Ο Μουτίνιο νέο σουτ out. Η πρώτη καλή στιγμή στο τρίτο λεπτό με τον Μουτίνιο. Ο Βίχος γεμίζει, περνάει μπάλα από όλους. Δεν βρήκε όπως θα ήθελε ο Μπάχανακ. Ζητούν κόρνερ, αλλά με χλιαρές διαμαρτυρίες κυρίως ο Μητίδης. Δεν υπάρχει επαφή. Για να αλλάξει παιχνίδι για τον Τσάπρα και αυτός με τη μία για τον Ήλι. Ωραία η μπαλιά. Ο Ήλι θέλει να περάσει την περιοχή. Ήλι ελίσσεται. Σκοράρει με έναν εντυπωσιακό τρόπο ο Ισπανός. Πανέμορφη ενέργεια από τον Ήλι. Η πάσα για τον Κυνηγόπουλο. Δεν ύψωνε τη σημαία. Ο Μουνιέ. Το γέμισμα. Ο Μπαχανάκ έχει απάντηση. Ο Μουνιέ επιμένει. Ο Κυνηγόπουλος το σουτ. Ο αρχηγός. Ο Μεχία. Πέφτει επάνω του. Παραχωρεί κόρνερ. Τον Ισπανό. Θα γεμίσει, περνάει μπάλα, η κεφαλιά στη γωνία, ο Χάμοντ διώχνει. Δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Μάρκοβιτς, ο Χάμοντ θα σε καλή θέση. Με τον Ευαγγέλου το τελείωμα, περνάει μπάλα στο δοκάρι και γκολ, ισοφάρισε ο Ευαγγέλου. Ο κεντρικός αμυντικός. Αυτός που δέχτηκε την τρίπλα, όπως θυμάστε, δευτερόλεπτο νωρίτερα στον γκολ του Νίνη, εδώ σκοράρει, εξηλώνεται. Αν μη τι άλλο, υπέροχο ξεκίνημα. Για όσους παρακολουθούν το παιχνίδι. Δείτε πως κατεβάζει ο Ευαγγέλου. Σαν center four δεν χρειάζεται να κοιτάξει που είναι η εστία. Γυρίζει και εκτελεί με τη μία στη γωνία του Μάρκοβιτς. Δοκάρι και μέσα. Στο 19. Αρχία θα εκτελέσει χαμηλά. Μπλοκάρει σταθερά ο Γιώργος Τρέζος. Ο Τσάπρας. Για τον Χάμοντ. Χάμοντ έξω από την περιοχή, βρίσκει και πάλι τον Τζάπρα, σηκώνει κεφάλι και σεντράρει αυτός. Περίμενε ο Πολέτο, φωνές για χέρι. Το σουτ μακρινό, δυνατό, out. Έκλεισε με το κορμί. Ο Κυνηγόπουλος, νέα σέντρα, η κεφαλιά από μάκρυν σε κόρνερ. Από τον Βγμή. Πάλι ο Λεβαδιακός με τον Βίχο να είναι έτοιμος να σεντράρει. Σέντρα σούτ εκεί που θα διώξει με γροθιές ο Στρέζος. Ο Νίλι, κακό κοντρόλ. Πέφυγε και τον Μουνιέ, θέλει να περάσει και δεύτερο παίκτη. Ο Μανθάτης μαζί με τον Κύρια καθάρισαν τη φάση. Ο Τσιντώνης στην άλλη πλευρά υπάρχει ευκαιρία με τον Κυνηγόπουλο που είναι γρήγορος. Κυνηγόπουλος τετατέτ έτοιμος να εκτελέσει το τελείωμά του επάνω στον Μάρκοβιτς. Άψυχο στο 66. Με τον Λινάρδο να περιμένει καλύτερη πάσα. Εδώ η πάσα από τον, προς τον Κυνηγόπουλο, από τον Σαντάνα. Πάρει τώρα μπαλά ο Γάλλος, ποιοτικότατος παίκτης, κάνει τη διαφορά στην κατηγορία αυτή. Η παλιά για τον Κυνηγόπουλο δεν είναι σε θέση offside, ανέβρισκε εκεί πριν τον Μάρκοβιτς. Θα βγει στα άκρα για να επιχειρήσει μία σέντρα με το αριστερό Μπουλούλης για τον Κυνηγόπουλο. Κεφαλιά στο δοκάρι! Η μεγαλύτερη ευκαιρία αυτή για την Καλυθέα, με τον Κυνηγόπουλο πάλι. Ξανά η ενέργεια από τον Μπουλούλη και η σέντρα ακριβίας, αφύλακτος. Ο Κυνηγόπουλος κατεβάζει την μπάλα, ήταν δύσκολο. Στο δοκάρι μπάλα. Στο 83ο λεπτό γεμίζει ο Γάλλος, περνά από όλους η μπάλα, κόντεψε να καταλήξει τα δίχτυα απευθείας. Ήταν ένα ντέρμπι για την κορυφή, ένα ντέρμπι για την άνοδο. Και για τα μπαράζ. Ήρθατε ισόπαλοι σε ένα παιχνίδι πάντως νομίζω που δικαίωσε αυτό τον προσδιορισμό, έτσι δεν είναι? Δικαίωσε νομίζω το ντέρμπι. Δύο πολύ καλές ομάδες στο πρωτάθλημα με μια παρουσία θεωρώ σταθερή και σοβαρή και οι δύο. Όσον αφορά νομίζω ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν σήμερα και στις δύο ομάδες. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τη δικιά μας την ομάδα, θεωρώ ότι είχαμε πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι δικαιόμασταν κάτι παραπάνω εκεί. Κάναμε δύο-τρεις φάσεις οι οποίες ήταν πραγματικά αξιόλογες. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει και το παιχνίδι. Αν το ποδόσφαιρο αυτό είναι, συνεχίζουμε. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα. Το έχω πει πολλές φορές. Παιχνίδι με παιχνίδι. Ξεχνάμε αυτό και πάμε στο επόμενο. Υπάρχουν ακόμα 10 μάτς. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα δεν έχει κρυθεί απολύτως τίποτα. Οι διεκδίκησες της πρώτης θέσης αλλά και οι πρώτες θέσεις γενικά είναι ακόμα. Είναι ακόμα ανοιχτές. Άρα λοιπόν χρειάζεται σοβαρότητα. Πάρα πολύ δουλειά για τη δικιά μας. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, στους παίκτες μας για άλλη μια φορά για την προσπάθεια που έχουν κάνει. Σε συνθήκες, το έχω ξαναπεί πάλι, πολύ δύσκολες. Με παιχνίδια Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή συνέχεια, που είναι πολύ δύσκολο όχι μόνο για εμάς αλλά για όλες τις ομάδες να ανταπεξέλθουν. Θεωρώ λοιπόν ότι σας αξίζουν συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.